Πράγματι ήταν ένα θέμα το οποίο αφορούσε την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Ήταν θέμα ημερήσιας διάταξης στην Οικονομική Επιτροπή για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση και στην εφαρμογή του νόμου 290 και των αντίστοιχων άρθρων που αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Υπήρξε ένας πολύ λάθος χειρισμός κάποιων πολιτικών προσώπων που δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα. Αυτή τη χρονική στιγμή έχουν δοθεί στη δημοσιότητα εταιρείες οι οποίες δεν είχαν καταθέσει ισολογισμούς για αρκετά χρόνια και από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ήδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου έρχονται ανταγωνιστές τους και ζητούν στοιχεία. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που δυστυχώς κάποιοι πολιτικά ανόητοι, χωρίς να καταλάβουν ότι θα πρέπει σε τέτοια ζητήματα να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, έτρεξαν για να βλάψουν τον κύριο Τατούλη και την περιφέρεια Πελοποννήσου να κάνουν δημόσιες δηλώσεις. Η Οικονομική Επιτροπή το αντιμετώπισε το θέμα με πάρα πολύ σοβαρότητα, έτσι όπως αρμόζει. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι διοικητικό και νομικό και δεν είναι καθόλου πολιτικό. Αλίμονο, αν φαντάζονται κάποιοι, ότι ο κάθε πολιτικός που ασκεί διοίκηση έχει το δικαίωμα να βάζει στο σιρτάρι του ζητήματα ή να κλείνει το μάτι στους πολίτες και με αυτόν τον τρόπο να τους κρατά τους επιχειρηματίες ή τους πολίτες σε ομοιρία. Γιατί εδώ περί αυτού πρόκειται. Ενώ ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην υπηρεσία όταν εντοπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα σε κάποια επιχείρηση που καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην κρίση δεν μπορούσε να τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, δίνει λοιπόν ο νόμος το δικαίωμα να έρθει η επιχείρηση να τακτοποιήσει τους ισολογισμούς ή να λύσει τα θέματα με τα ΔΣ όπου υπάρχουν, γιατί έχουμε και τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς υπήρξε πρόβλημα και μαζεύτηκαν κάποια στιγμή 57 εταιρείες, οι οποίες είναι το 15, το 16, το 17 και το 18, και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ως Οικονομική Επιτροπή να δούμε τι συμβαίνει, προκειμένου καταρχήν και πρώτα απ' όλα να επικαιροποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Υπήρξαν εδώ υπηρεσίες από τη Μεσσηνία, η Διεύθυνση Ανάπτυξης, υπήρξαν οι νομικές μας υπηρεσίες, υπήρξαν οι δικηγόροι που υπηρετούν με πάγια αντιμιστία σε άλλη περιφερειακή ενότητα, οι πολιτικά ανόητοι που έκαναν τους σχολιασμούς αυτούς θέλοντας να βλάψουν τον Περιφερειάρχη και προσπάθησαν να πούν στους πολίτες ότι ο κύριος Τατούλης θέλει να βάλει λουκέτο σε επιχειρήσεις, δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά τα προβλήματα έχει να κάνει με το ότι αν ήξεραν τον νόμο, αν ήξεραν την νομοθεσία, θα καταλάβαιναν ότι αυτή τη στιγμή με αυτή τη δημοσιοποίηση δημιουργούν θέματα και σε άλλους φορείς που πιθανόν να μην έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Εμείς ως Οικονομική Επιτροπή ορίσαμε τους δύο γενικούς διευθυντές της υπηρεσίας της Μεσσηνίας, τους νομικούς μας συμβούλους, προκειμένου να δούμε την επικαιροποίηση από τη μία και από την άλλη, να έρθουμε σε επικοινωνία με τις εταιρείες, να δούμε πότε μπορούν να τακτοποιήσουν αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν όμως ένας πολιτικός που ασκεί διοίκηση, άλλες εταιρείες να γνωρίζει ότι έχουν προβλήματα και να μην κάνει καμία προσπάθεια να τα τακτοποιήσει, δηλαδή να μην λειτουργούν απολύτως νόμιμα και σε άλλες εταιρείες να είναι απαιτητικός, να είναι αυστηρός. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα ίσης χρηστής διοίκησης απέναντι σε όλους, γι' αυτό και μετά τη δημοσιοποίηση των εταιρεών υπάρχουν κάποιες άλλες που λένε γιατί επιτρέψατε τόσα χρόνια κάποιοι να λειτουργούν χωρίς να τηρούν αυτή τους την υποχρέωση ενώ εμείς την τηρούμε. Είναι θέμα νομικό και είναι θέμα διοικητικό. Έτσι το αντιμετωπίσαμε. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη για την παράταξη του κυρίου Πατσαρίνου. Ο ίδιος ο κύριος Πατσαρίνος και ο κύριος Γκανάς αντιμετώπισαν το θέμα όπως και η πλειοψηφία, θέλοντας να δούμε όλες τις παραμέτρους. Οπότε στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα έχουμε την άποψη των υπηρεσιών μας από νομικής απόψεως, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ο νόμος είναι σαφής. Όταν εντοπίζεται το παράπτωμα, πρέπει να ειδοποιείται ο επιχειρηματίας να τακτοποιήσει το πρόβλημα. Και τότε πρέπει να γίνονται και οι ανάλογες ενέργειες βάσει νόμου. Δεν είναι κατά το δοκούν η εφαρμογή του νόμου. Αλίμονο, γιατί άκουσα και μία αφελέστατη άποψη, ότι υπάρχει, λέει, διακριτική ευχέρεια αυτού ο οποίος διοικεί. Δηλαδή, φανταστείτε ο νόμος να έλεγε ότι ένας ο οποίος διοικεί και είναι ελαστικός μπορεί να μην εφαρμόζει τον νόμο, ενώ ένας που είναι αυστηρός μπορεί να τον εφαρμόζει. Στην εφαρμογή του νόμου δεν υπάρχουν διακριτικές ή μη ευκαιρίες. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να πάψουν οι επιχειρήσεις της Μεσσηνίας να είναι σε ομοιρία. Γιατί η αλήθεια είναι
ότι με τον τρόπο που χειρίστηκαν κάποιοι αυτό το ζήτημα, κράτησαν αυτές τις επιχειρήσεις σε ομοιρία και πιθανόν οι επιχειρήσεις να νομίζουν ότι τους έχουν κάνει και τη χάρη. Ενώ η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο νόμος είναι ελαστικός, εμείς αυτό θα κάνουμε αυτό που προβλέπει η νομοθεσία και θα δούμε πώς μπορούμε οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να τακτοποιήσουν το ζήτημα να το κάνουν. Θα πάρουν φυσικά και παρατάσεις και ό,τι απαιτείται, αλλά αν κάποιος έχει μία επιχείρηση η οποία δεν τηρεί στο ελάχιστο τον νόμο, δεν έχει νόμο διοικητικό συμβούλιο, δεν καταθέτει ισολογισμούς και επειδή ακούμε και διάφορα, αν πληρώνει τους εργαζόμενους ή δεν τους πληρώνει, ξέρετε, για να είναι κάποιος επιχειρηματίας, υγιής επιχειρηματίας, θα πρέπει να τηρεί και τις υποχρεώσεις τους. Αντιλαμβανόμαστε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο επιχειρήν, όμως οι λογικές, εγώ είμαι κάποιος επώνυμος ημί, γνωστός ή όχι του ασκούντος διοίκηση και μπορώ και λειτουργώ παράνομα, αυτό είναι κάτι το οποίο απέχει εντελώς από την δική μας φιλοσοφία. Ο κύριος Στατούλης ξεκάθαρα έχει πει ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος θα γίνει και να είναι σίγουροι όλοι οι πολίτες, γιατί οι ίδιες οι επιχειρήσεις είναι σίγουρες, ότι θα κάνουμε τα πάντα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργούν. Το να πιστεύουν ότι λειτουργούν παράνομα γιατί τους καλύπτει ο Α, ο Β ή ο Γ πολιτικός, αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτο. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση, έχει εντοπιστεί το παράπτωμα αυτό από το 2015-16-17, ήρθε μόλις όταν ανέλαβε ο κύριος Περιφερειάρχης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τότε οι εκκρεμότητες αυτές όλες ήρθαν στο φως και βεβαίως όταν εντοπίστηκε αυτό το πρόβλημα από τον κύριο Τατούλη, έκανε το αυτονόητο, έκανε το πολιτικά ορθό, αλλά κυρίως έκανε το καθήκον του υπηρεσιακά, γιατί είναι βαρύτατες οι ποινές παραβάσεως καθήκοντος και έστειλε το θέμα για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Λυπάμαι πάρα πολύ για κάποιους οι οποίοι έχουν προσωπική αγωνία. Για κάποιους οι οποίοι πιστεύουν πραγματικά ότι μπορούν να βλάψουν τον κύριο Τατούλη με αυτούς τους λαϊκισμούς, με αυτά τα ψέματα, με αυτόν τον τρόπο, που χρησιμοποίησαν αυτές τις ίδιες τις επιχειρήσεις για να καλύψουν δικά τους και μόνο προβλήματα. Λυπάμαι πραγματικά για αυτούς που είναι πολιτικοί, θέλουν να λένε ότι είναι πολιτικοί και σε όλο τους τον πολιτικό βίο το μόνο που κάνουν είναι να μην δημιουργούν απολύτως τίποτα, αλλά μόνο να κατηγορούν τους άλλους. Ας κοιτάξουν λίγο και ας κάνουν τη δική τους αυτοκριτική, σε τι έχουν συμβάλει, πόσο έχουν δουλέψει, πού έχουν προσφέρει όταν ήδη είχαν θέσεις ευθύνης και τότε νομίζω ότι θα πάρουν απαντήσεις από τον ίδιο τους τον καθρέφτη. Όσο για τους πολίτες, αυτοί ήδη τους έχουν πάρει χαμπάρι.